Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του Mostly Unboxing. Σήμερα θα έχουμε ένα pop haul, να το πω, unboxing να το πω, γιατί μιλάμε για ένα από τα γαμάτα bundle που βγάζει το Wizbox. Βλέπουμε ότι ήρθε και σε γαμάτο κουτί, παίζει να ήρθε στα καινούργια κουτιά που έχει φτιάξει το Wizbox, τα είδα και εκεί που πήγα για το pop hunting. Εντάξει, τώρα εδώ έχουμε, το στείλαν έτσι τα παιδιά τυλιγμένο μέσα σε αυτό το χαρτόνι, κοτλέ χαρτί, πώς το λένε αυτό. Βλέπουμε είναι και τυλιγμένο με την ταινία του Γιαλαμάτση Collection, όπως μας το γράφει, που είναι μεγάλες αποθήκες εκεί στη Σύνδο, που είναι μέσα και το Wizbox και το Toys for Kids και είναι πίσω από τα Village Movie Store, το μαγαζί που προμηθεύει τα Village Movie Store. Και είχαμε κάνει και ένα pop hunting με πλάνα από drone που φαίνεται πόσο μεγάλες είναι οι αποθήκες, γιατί έκταση μιλάμε. Να πούμε ότι σήμερα βασικά μπορούμε να τα ανοίξουμε αυτό το χαρτί για να ξεκινήσουμε να βλέπουμε το κουτάκι μας. Και εδώ είναι ένα bundle box που έχει το Gollum bundle box, όπως μας το έλεγε, Gollum Chase bundle box ή κάπως έτσι. Θα σας μιλήσω αμέσως τι πρόκειται γι' αυτό. Ναι ρε φίλε, μας ήρθε έτσι γιατί ήδη ξεκίνησε να φαίνεται και το σήμα του Wizbox. Γι' αυτό μας ήρθε έτσι προστατευμένο μέσα από το δικό της κουτί. Πάρα πολύ ωραία. Ναι ρε φίλε, τα καινούργια γαμάτα κουτιά του Wizbox. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, εδώ το μέγεθος πρέπει να είναι κομμένο ραμμένο για 4 μπουπάκια. Δεν ξέρω αν χωράν 5. Πάντως έτσι φαίνεται για 4 μπουπάκια. Γιατί το συγκεκριμένο bundle που λέγαμε έχει εννοείται 4 μπουπάκια μέσα. Εντάξει, το κουτί σαν κουτί πάρα πολύ ωραίο. Μας λέει Wizbox, έχουμε το σήμα του Wizbox. Μας γράφει από κάτω, δεν ξέρω αν μας έχει τίποτα. Όχι, από κάτω. Όχι απλώς δεν μας έχει τίποτα, μας έχει και αρκετά πράγματα. Πάρα πολύ ωραίο. Official partner of Village Movies, τώρα όπως μας το γράφει. Πάρα πολύ ωραία. Μας λέει και το που είναι στη Σύνδο, η περιοχή, η βιομηχανική περιοχή Σύνδου, λίγο έξω από τη Θεσσαλονίκη. Να πούμε τώρα αυτό το bundle box τι θα συναντήσουμε μέσα. Έχουμε το Chase του Gollum, το γαμάτο τσέισάκι του Gollum και άλλα τρία τα οποία τα επιλέγεις εσύ. Και μιλάμε για τιμή, εντάξει, πόσο πολύ συμφέρει αυτό το κουτί, η τιμή του είναι στα 49,99. Οπότε πες με 50 ευρώ, έχεις το Chase του Gollum και 3 common ποπάκια τα οποία τα common η αρχική του τιμή είναι στο 15, οπότε αμέσως μόνο από τα common πας στα 45 ευρώ, συν το Chase, συμφέρει πάρα πολύ, γιατί τώρα εδώ έχουμε, και συμφέρει βασικά πάρα πολύ γιατί μπορείς να επιλέξεις και εσύ ποια ποπάκια θες. Οπότε αν κάποιος θέλει να πάρει το Chase του Gollum, εντάξει, το Wizbox μιλάμε ότι έχει πολύ μεγάλη ποικιλία, σίγουρα θα βρεις και 3 common να προσθέσεις μέσα στο κουτάκι. Και όλα αυτά μόνο με 49,99, έτσι. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το δυνατό, ας ξεκινήσουμε δυνατά με το Chase και μετά ας δούμε τα πιο light. Γιατί αυτό βασικά ξέρετε και εσείς ότι είναι, μια και λέω τόση ώρα ότι είναι το Chase του Gollum. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο και βγήκε και το Chase του Gollum γενικά βγήκε πάρα πολύ όμορφο, έτσι που κρατάει το ψάρι, ξέρω εγώ. Κοιτάξτε εδώ. Αυτό είναι από το δεύτερο wave του Lord of the Rings, Pop Movies νούμερο 532. Από την πιο νέα σειρά, όπως έχουμε εδώ πίσω, έχουμε τον Dreambird, έχουμε τον Merry και τον Pippin, τον Aragorn και τον Lurch. Ή Lars, όπως τον λέγανε αυτόν, δεν θυμάμαι, πάρα πολύ ωραία οπάκια, όλα πάρα πολύ ωραία. Και ο Trigger, το πήραμε τον Dreambird και τώρα στο τελευταίο pop hunting είναι πάρα πολύ όμορφος και εξάντσος. Και το Τζεϊσάκι, εντάξει, θα τα ανοίξουμε μετά να το δούμε, η διαφορά του είναι ότι κρατάει το ψάρι στο χέρι. Πάμε στο επόμενο κομμάτι, μισό να τα ανοίξω για να δείτε κι εσείς ποιο είναι. Έχουμε τον Dancing Root, πάρα πολύ ωραίο, στο Pop Marvel νούμερο 65. Ένα σχετικά παλιό ποπάκι που ευτυχώς ακόμα κυκλοφοράει, εντάξει, γιατί ο Groot τον αγαπάμε τον Groot. Πάρα πολύ ωραίος, από το πρώτο wave από τους Guardians of the Galaxy, Pop Marvel νούμερο 65. Σχετικά παλιό ποπάκι, αλλά ακόμα κυκλοφορεί, πάρα πολύ καλό. Το πρώτο common μας είναι αυτό λοιπόν, να έχεις το τσεϊσάκι προσεκτικά και έρχονται και ωραία τυλιγμένα, έτσι, παρόλο που είναι μέσα σε κουτί και τυλιγμένο, ξέρω εγώ, μέσα στο κοτλέ χαρτί. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, το δεύτερο common μας είναι έτσι ένα λίγο επίκαιρο common, είναι ο Deadpool με το Rubber Duck, όπως μας τον έλεγε, Pop Marvel νούμερο 116. Αυτό είναι σχετικά παλιό κομμάτι και πάλι καλά που είχαμε ξανά restock, γιατί αρκετοί από αυτούς τους Deadpool έχουν χαθεί. Εντάξει, τώρα ένας με το καπέλο είναι, ας πούμε, από το San Diego του 2016, οι άλλοι αυτός νομίζω είναι από το New York Comic Con του 2016, αυτός το ίδιο. Γενικά αυτοί έχουν ψιλοχαθεί πέρα από κάποιους που είναι common κομμάτια και αυτός εδώ. Δεν θυμάμαι τώρα αυτός αν ήταν κάποιο exclusive, αλλά ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και επίκαιρο τώρα, μια και έχουμε το Deadpool 2. Δυστυχώς δεν το είδα το προηγούμενο Σαββατοκύριακο γιατί έλειπα. Θα το δω όμως αυτό το Σαββατοκύριακο, εννοείται, πώς και πώς περιμένω. Και το τελευταίο common. Ναι, εντάξει, το τελευταίο common, η αγαπημένη Καλύση. Το κουτί μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, αυτά τα κουτιά είναι, τα κρατά σίγουρα. Πάρα πολύ όμορφο. Wizbox.gr. Έχουμε εδώ Pop Game of Thrones νούμερο 25. Πάρα πολύ όμορφη και αυτή πρέπει να είναι από το δεύτερο ή το τρίτο wave που βγήκε από το Game of Thrones. Παίζει να μας γράφει series ένα καιρό, νομίζω μας έγραφε series πίσω. Τέλος πάντων, από ένα μεγάλο wave. Κοιτάξτε εδώ.
Πάρα πολύ ωραίο. Και από εδώ είναι και αυτά που έχουν ανέβει κιόλα. Η Ingrid έχει ανέβει από εδώ. Ο Τζόφρι, ο Χόντορ, ο Βιζέριον και ο Ράιγκαλ Σενκρά. Η Ντενέρη με το φόρεμα του γάμου. Ο Γκρέγουιν. Βασικά από εδώ όλα έχουν ανέβει. Μόνο η Μπριάννη έχει ξανάρθει. Η Ντενέρη αυτή και ο Battle Armor, ο Τίριον Λάνιστερ στο Battle Armor. Πάρα πολύ όμορφη και αυτή. Εντάξει, εδώ είναι που μόλι είχε πάρει λογικά τη στρατιά των Άσπυλων. Γιατί κρατάει εδώ και το δικό του το. Εκείνο το μαστίγιο, τέλος πάντων, ότι ήταν εκείνο που κρατούσε εκείνο, υπακούσαν σε εκείνη οι άσπηλοι. Πάρα πολύ ωραίο. Λοιπόν, έχουμε οπότε αυτά τα τρία common και το chase του Gollum. Αμέσως τώρα να πούμε ότι εδώ. Εντάξει. Άμα πεις ότι αυτά είναι στα 15, πάσο 45 συν το chase του Gollum. Εντάξει, 15 είναι η απλή τιμή τώρα το chase, επειδή είναι chase πιο δύσκολο, ίσως έχει και λίγο πιο ανεβασμένη τιμή. Οπότε ξεφεύγουμε. Αλλά όλα αυτά με ένα 50 αυτό είναι value for money. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να τα ανοίξουμε αμέσως να δούμε λίγο την ποιότητά του και τη λεπτομέρειά του. Ανοίξαμε λοιπόν για να δούμε λίγο καλύτερα τη δουλειά του και τη λεπτομέρειά του και ειδικά το Gollum. Εντάξει, είναι και το chase μένα, αλλά οι διαφορές του με το κανονικό είναι μικρές. Εδώ απλά κρατάει το ψάρι. Πόσο γαμάτη στάση έχει. Και πόσο για άλλη μια φορά βλέπουμε τη Funko πόσο έχει εξελιχθεί. Με τη λεπτομέρεια στα όσα δόντια του είχαν μείνει, στο μαλλί του. Κοιτάξτε εδώ πόσο γαμάτος είναι. Γενικά και το ψάρι που κρατάει έτοιμος να φάει καημένος όπως θα τρώγε ομάδα ψάρια, καημένος σμίγκολα στον πούμε. Εντάξει, υπήρχαν στιγμές που όλοι νομίζω και τον συμπαθήσαμε και τον νιώσαμε κάπως, τον λυπηθήκαμε κιόλας. Πάρα πολύ ωραίος πίσω, ακόμα και αυτή η λεπτομέρεια που είχε τις σουλές από τις μαστιγές που είχε φάει, τα βασανιστήρια που είχε τραβήξει ο καημένος για να μαρτυρήσει για το δαχτυλίδι ό,τι ήξερε ή κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ ωραίο ποπάκι και όπως κάθεται η στάση του είναι πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι ένα γαμάτο ποπάκι για εκτός κουτιού. Αυτό μπορώ να το πω, ναι. Λοιπόν, έχουμε τον Dancing Groot, ο οποίος είναι πάρα πολύ ωραίος. Όταν είχε μείνει ένα πλαρί στην ουσία από Groot, ο καημένος μετά στο τέλος του Guardians of the Galaxy το πρώτο. Που έμεινε μόνο αυτό το κομμάτι του Groot. Αλλά από εδώ αναγεννήθηκε πάρα πολύ ωραίος. Γαμάτος και είναι Bobblehead εννοείται γιατί μιλάμε για ποπάκι της Marvel. Και αυτό είναι ένα πολύ γλυκό ποπάκι άνετα για εκτός κουτιού. Δηλαδή, εντάξει, πώς έχει κάποιος ένα λουλούδι, γιατί δεν βάλει ένα Dancing Groot Cup. Και έχει βγει και σε πολλές εκδόσεις αυτός. Έχω ήδη κάποιες, κάτι Holiday. Μα κάποιο Holiday δεν είναι ίδιο. Είχα το άλλο, το Ravaging, πώς το λέγει, που είχε το σήμα των Ravagers πάνω. Ο Deadpool, ο οποίος Deadpool είναι γαμάτος και όπως κρατάει το. Το rubber duck τέλος πάντων, πλαστικό κοτόπουλο, πάρα πολύ ωραίος, κοιτάξτε εδώ. Και αυτός Bobblehead εννοείται και από τα παλιά κομμάτια της Marvel, αλλά έχει αρκετά καλή δουλίτσα πάνω του. Δεν έχουμε και πάρα πολλά λαθάκια. Πίσω αυτή η λεπτομέρεια όπως ήταν η κουκούλα του Deadpool και τα δύο σπαθιά του, οι δύο θήκες του σπαθιού του μάλλον, γιατί τα σπαθιά του λείπουν από ό,τι βλέπω. Πάρα πολύ ωραίος. Και η γαμάτη λεπτομέρεια στο πλαστικό κοτόπουλο. Κοιτάξτε εδώ. Γαμάτος. Πάρα πολύ ωραίος. Και πάμε στην Daenerys, η οποία Daenerys είναι πανέμορφη και η στάση της γενικά έχει και μικρό δουλειά. Εντάξει, παλιό κομμάτι Game of Thrones, έχει κάποια λαθάκια έως αρκετά, αλλά είναι ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι και καλό είναι όποιος θέλει να την προσθέσει στη συλλογή του πριν εξαφανιστεί. Γιατί είναι από τα τελευταία που ήρθαν, αν κάνει πως μπαίνει στο Vault και αυτή, γιατί ήδη έχουν μπει πολλά ποπάκια από το Game of Thrones στο Vault. Μετά πάει ζήτω που καήκαμε, θα πρέπει να την ακριβοπληρώσει κάποιο. Με αυτό το ειδικό μαστίγιο ή ότι ήταν που το κρατούσε και υπακούγαν σε αυτήν οι άσπηλοι ή σε όποιον το κρατούσε. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό εδώ είναι στο πρόγραμμα για να έγινε κάποιο λάθος. Δεν θυμάμαι αν ήταν έτσι ακριβώς ή κάπου έτσι. Όχι, πρέπει να είναι στο πρόγραμμα γιατί παρά είναι καλά βαμμένο για λάθος. Η ξανθιά λεπτομέρεια, στο χρώμα του μαλλί της τέλος πάντων η λεπτομέρεια στην κάπα της. Blue dress αν θυμάμαι καλά την έλεγε. Αλλά έχει κάποια λαθάκια ας πούμε στο μαλλί, εδώ έχει ξεφύγει λίγο μπολιά ας πούμε κάτω από τα αυτή. Εντάξει, μικρά λαθάκια. Το μαλλί της είναι υπέροχο. Το μαλλί της είναι πάρα πολύ ωραίο. Κοιτάξτε εδώ. Πάρα πολύ ωραίο. Και από κάτω, εντάξει, πίσω έχει την κάμπα. Δεν φαίνεται τόσο πολύ. Το μαλλί της μου άρεσε πάρα πολύ. Έχει και εξαιρετικό μαλλί. Και μπροστά, όπως είναι με το μπλε, την μπλε φορεσιά της, μπλε φόρεμα, πώς την έλεγε. Blue gone ή blue dress. Δεν θυμάμαι κάπως έτσι όπως το έλεγε. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, όπως είπαμε, είναι αυτά τα τέσσερα ποπάκια. Αλλά μια προσφορά η οποία συμφέρει και ήρθε και στο γαμάτο κουτί του Wizbox. Επιτέλους ήθελα εσύ. Τα καινούργια κουτιά του Wizbox. Ωραίο κουτί, θα χρησιμεύσει σίγουρα αυτό σε αποθηκευτικό χώρο το κουτί, γιατί φαίνεται και γαμάτο με τα σήματα του Wizbox και τα σχετικά. Πάρα πολύ ωραία. Και όπως είπαμε, όλα αυτά εντάξει, θα βάλω το link παιδιά κάτω στην περιγραφή που μπορείτε να βρείτε αυτό το bundle box. Και έχει και άλλα bundle box. Έχει ένα bundle που μάλλον θα χτυπήσω και εκείνο με κάποια τσεϊσάκια, με 4 τσεϊσάκια. Γενικά έχει αρκετά bundle box. Σίγουρα κάτι ακόμα θα δούμε από Wizbox και από αυτά τα bundle box που βγάζει, γιατί συμφέρουν πάρα πολύ. Γιατί με 50 ευρώ σκέψω ότι έχει όλα αυτά.
Αυτά, παιδάκια μου, δείτε και στο βίντεο, γράψτε κάτω στα σχόλια πώς σας φάνηκε και το κουτί και τα ποπάκια. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σας άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γάματα και geek βίντεο, κυρίως unboxing, συνδρομητικά κουτιά, Funko Pop, πιο premium φιγούρες και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούργια που έρχονται, κάντε ένα subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.